Πολλά, όταν, ναι. Όταν μιλάς τελευταίος, δεν ξέρεις πού να επικεντρωθείς, γιατί έχουν ανοίξει διάφορα θέματα. Δεν άφησα, δεν απευθύνεσαι σε μένα, δεν είναι. Όχι, όταν μιλάς λέει τελευταίος, δεν εννοείται εμένα. Εννοείται τη συζήτησή μας. Ναι, στη συζήτηση. Εντάξει. Εγώ τώρα την απόμω. Όταν έχουν ανοίξει τόσα θέματα, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιο να το διαλέξω. Έχετε το χρόνο. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι όταν μπαίνουμε σε θέματα που αφορούν τις συνταγματικές σημαντικές λεπτομέρειες, πολλές φορές οι πολίτες μπορεί να δυσκολεύονται να μας καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Νομίζω ότι δεν είναι πια λεπτομέρειες για τους πολίτες. Άρχισαν να τις αντιλαμβάνονται. Μην ξεχνάτε τις τόσες συζητήσεις που έχετε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το λέμε εδώ πέρα στο τραπέζι και ακούγεται πολύ κοινό και πολύ εύκολο να κατανοηθεί μία κυριαρχία. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να σου γράψει ότι μία κυριαρχία. Και από κάτω να σου γράψει ότι η κυριαρχία αυτή πηγάζει από τα συνιστώντα κρατήδια. Τελείωσες. Αμέσως αλλάζει μορφή. Δεν θες άλλο. Μπορεί να σου έχει στην πρώτη παράγραφο ότι η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία με μία κυριαρχία, αλλά στη δεύτερη παράγραφο να σου γράψει ότι αυτή η κυριαρχία πηγάζει από τα δύο συνιστώντα κρατήδια, τελείωσες. Ή και μόνο συνιστώντα κρατήδια να πει, τελείωσες. Διότι αυτό το κράτος το κυρίαρχο, που θα έχει μία κυριαρχία, θα αποτελείται από δύο συνιστώντες περιφέρειες. Τι σημαίνει συνιστώντες? Ότι το συνιστούν. Έφυγε ο ένας, συνιστώσεις, ναι, ευχαριστώ. Έφυγε ο ένας, η απειλή ότι θα φύγει ο ένας από τους δυο, και μόνο με την απειλή ότι θα σηκωθώ να φύγω και θα τα διαλύσω όλα, μπορεί να ελέγξει το σύνολο. Δηλαδή το 30% ή το 20%, άμα έχει αυτή την εξουσία και τη δυνατότητα να ελέγχει το 100%, μόνο με την απειλή ότι θα τα μαζέψω και θα φύγω. Και καλά κάνετε και κράτος. Το λέτε, ή λοιπόν, το αναλύετε όπως εσείς το. Το λέω έτσι όσο πιο απλά μπορώ, ας πούμε, για να το καταλάβει και απλός πολίτης. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και μια λέξη και ένα κόμμα, κάποτε ένας πολύ, πολύ μεγάλος πολιτικός που ασχολήθηκε για χρόνια για το Κυπριακό, είπε ότι άλλο πράγμα είναι η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία και άλλο πράγμα είναι η Διζωνική και Δικαιωματική Ομοσπονδία. Αυτό το «και» μεταξύ των δύο λέξεων αλλάζει εντελώς το νόημα και αλλάζει εντελώς τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. Άρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά. Εγώ σημειώνω πάντως ότι όφιλε η κυπριακή πλευρά και η ευθύνη βαραίνει όλους μας, ναι, όχι μόνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ήταν μέσα στα ενδεχόμενα. Από τη στιγμή που. Με συγχωρείτε για το χειρισμό της συγκεκριμένης κρίσης τώρα. Βεβαίως, από την αρχή το ξέραμε όλοι ότι οι Τούρκοι δεν ήθελαν να χτίσουν διαδήλωση. Από την αρχή το ξέραμε όλοι ότι ο Ντάουνερ συμφωνούσε μαζί τους. Έχεις το ερώτημα μου τώρα, γιατί εγώ αυτό θα το και από την αρχή, τουλάχιστον εμείς ως συγκολόγοι στις συσκέψεις που γίνονται και εδώ προκύπτει ένα άλλο θέμα διαδικαστικό που μας αφορά εμάς, την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δευτερεύον θέμα, αλλά εγώ το θεωρώ σημαντικό, δίνονται πολλές συσκέψεις, υπάρχει πολλή πληροφόρηση από την πλευρά του νέου πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το Εθνικό Συμβούλιο όμως δεν συνεδριάζει, το οποίο παίρνει αποφάσεις και παίρνει και ευθύνες. Είναι οι συσκέψεις των αρχηγών πολύ περισσότερες, που είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, από το Εθνικό Συμβούλιο που μπαίνει σε βάθος και παίρνει και αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πλήρη παρένθεση. Αυτό το θέμα του εναλλακτικού σχεδίου στην προβλεπόμενη άρνηση από την πλευρά των Τούρκων και των Ηνωμένων Εθνών, νομίζω ότι δεν το καλύψαμε σωστά. Ουδέποτε συζητήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο. Εντάξει, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λέμε δημόσια τι γίνεται στο Εθνικό Συμβούλιο, έτσι. Εγώ το βάζω σαν παράπονο από την πλευρά των οικολόγων. Ότι ζητήσαμε να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο σε περίπτωση άρνησης από την πλευρά Τούρκων και Ηνωμένων Εθνών και αποτυχίας αυτής της προσπάθειας για να περάσει η πρόταξη της εναρχτήριας δήλωσης, δυστυχώς τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στη δική μας την αντίληψη δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει ή να υπάρχει στο μυαλό του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνεργατών του. Εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν έχετε μια τέτοια. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και ειλικρινά σας λέω και διαλέγω προσεκτικά τις λέξεις που θα χρησιμοποιώ. Βέβαια έχω μια ανησυχία, όπως και όλοι μας, τι θα γίνει αν επιμένουμε στο όχι. Και λέω να επιμένουμε στο όχι. Δεν ξεκινούμε διαπραγματεύσεις χωρίς εναρκτήρια δήλωση. Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, θα το πω έτσι με τόλμη, είναι το ναι. Δηλαδή, εάν κάτω από την πίεση που εξελίσσεται και θα είναι και στην συνέχεια ακόμα μεγαλύτερη. Το δικό μας ναι εννοείται. Το δικό μας ναι. Τι θα προκύψει από αυτή τη διαλκυστίνδα? Θα προκύψει μια υποχώρηση των Τούρκων
και τους γραμματείας των ΕΕ και θα έρθουν στη δική μας τη θέση για ένα σωστό, τονίζω, σωστό κείμενο ως εναρκτή διαδήλωση ή, όπως είπε μην και ο κ. Χριστοφίδης, θα ανταλλάξουν οι Τούρκοι το ναι σε μια εναρκτή διαδήλωση με ένα δικό μας ναι σε ουσιώδη θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει πάρα πολύ, δεδομένου του πρώτου που είπα, ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο θα λέει ότι όταν βρούμε το όχι μπροστά μας, θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, για να μην φτάσουμε στο σημείο του όχι να μετατραπεί σε ένα ναι. Δηλαδή, να λέμε όχι για να τσιμετώσουμε το ναι, όπως έλεγαν παλιά κάποιοι άλλοι.